Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να πάμε λίγο, κυρία Υπουργέ, στην έρημο της δημόσιας κοινωνικής πρόνοιας. Δεν είναι τυχαία η λέξη που επιλέγω. Έρημος πραγματική είναι. Με συνέπεια, πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη από τέτοιες δομές να καταφεύγουν, δίνοντας ό,τι έχουν και δεν έχουν, στον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει πιο ίσως χειρότερο πράγμα, κυρία Υπουργέ, από το γεγονός ένας άνθρωπος να δουλεύει και να μην πληρώνεται, εκτός ίσως από το να είναι άνεργος. Και αυτό ζουν οι εργαζόμενοι. 5 πια έχουν απομείνει από αυτούς τους ταλαιπωρημένους, 22 ήτανε πριν μερικά χρόνια, τους ταλαιπωρημένους εργαζόμενους του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Κεντρικής Μακεδονίας. Ακούει η κυρία Υπουργός, ακούει, τη βλέπω. Οι εργαζόμενοι λοιπόν αυτοί είναι απλήρωτοι εδώ και 6 ολόκληρους μήνες. Μέσα και σε όλη αυτή την κατάσταση, οι εργαζόμενοι οι οποίοι προσφέρουν και τις υπηρεσίες τους σε ευάλωτες ομάδες, σε ανάπηρους, σε παιδιά. Έχω επισκεφτεί αρκετές φορές το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και έχω δει το έργο πραγματικά, το θαυμαστό έργο που επιτελούν. Βεβαίως, η κατάσταση αυτών των εργαζομένων διαχρονικά δεν ήταν ποτέ καλύτερη. Εργάζονται, προσλήφθηκαν το 2014 με σύμβαση. Από τότε μέχρι τώρα έχουμε πάει στο 2020, επικουρικά δηλαδή οι εργαζόμενοι, επικουρικοί, έπαιρναν παρατάσεις, συνέχεια με τις πληρωμές τους είχαν αυτά τα προβλήματα, δεν πληρωνόταν ποτέ κανονικά στην ώρα τους. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα αυτό να συμβαίνει, όπως είπαμε, σε εργαζόμενους και δεν υπάρχει ίσως χειρότερος χώρος για να συμβαίνει αυτό, κυρία Υπουργέ, από ένα χώρο που θα έπρεπε κανονικά οι εργαζόμενοι εκεί να έχουν απαλλαγή από το άγχος της δουλειάς, να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, πολύτιμες υπηρεσίες για τέτοιες ομάδες πολιτών που έχουν ανάγκη, όπως είπαμε, την κοινωνική πρόνοια. Γι' αυτό και η ερώτησή μας είναι εξαιρετικά απλή. Τι θα κάνετε, σας ρωτάμε και ελπίζουμε να έχουμε μια θετική απάντηση, για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι, και επειδή εμάς μας ενδιαφέρει αυτός ο χώρος ιδιαίτερα, τι θα κάνετε έτσι ώστε αυτοί οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους να απαλλαγούν επιτέλους από το βραχνά της ανεργίας, της απόλυσης, να έχουν μια σταθερότητα στη δουλειά τους για να μπορούν να προσφέρουν αυτά που προσφέρουν, τα θαυμαστά, όπως είπαμε, στους ανθρώπους αυτούς. Γιατί μονιμοποίησή τους, λοιπόν, σας ρωτάμε και περιμένουμε να ακούσουμε την απάντησή σας. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας απασχολεί σήμερα 255 εργαζόμενους ως μόνιμο προσωπικό, 22 εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου και 97 επικουρικούς εργαζόμενους. Από τους 97 εργαζομένους επικουρικό προσωπικό, οι 5 εργάζονται για περισσότερο, όπως είπατε και εσείς, από 24 μήνες. Η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων των 5 αυτών εργαζομένων που σήμερα εργάζονται ως επικουρικοί θεσπίστηκε με 4 διαδοχικούς νόμους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπατε και εσείς, το 14, το 15, το 16 και το 17, το 15, το 16, το 17 και το 18. Ωστόσο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν φρόντισε ως εργαζόμενοι αυτοί να ενσωματωθούν οργανικά στο μόνιμο προσωπικό του Κέντρου Πρόνοιας. Θα γίνω ακόμη πιο συγκεκριμένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ προέβλεψε το 2018 οργανικές θέσεις, χωρίς όμως να κάνει το παραμικρό για να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ. Αυτή την κατάσταση βρήκαμε πριν ένα χρόνο, τον Ιούλιο του 2019. Τι κάναμε εμείς από τον Ιούλιο του 2019? Εντός λιγότερο από ενός μήνα πήγαμε και βρήκαμε τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ για να κρούσουμε τον κώδωνα και να εξηγήσουμε πόσο σημαντικό είναι να προκηρυχθούν αυτές οι οργανικές θέσεις. Στείλαμε τον φάκελο, 14 Αυγούστου, στείλαμε τον φάκελο στο ΑΣΕΠ για όλες τις θέσεις και όλες τις ειδικότητες. Προκηρύξαμε τον διαγωνισμό σε στενή συνεργασία με το ΑΣΕΠ και σήμερα είμαστε στη φάση της αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων. Αυτά τα αναφέρω για να γίνει κατανοητό ότι εμείς την παράταση που δώσαμε με νόμο μέσα σε αυτή την εβδομάδα, με τον 47.01 του 20, την Τρίτη που μας πέρασε,
Την παράταση που δώσαμε, τη δώσαμε για να μην μείνουν ακάλυπτοι εργαζόμενοι, αλλά και οι δομές, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ που ξεκινήσαμε με το που αναλάβαμε. Επομένως, πρώτο σημείο, ναι, έχετε δίκιο. Οι παρατάσεις των συμβάσεων δόθηκαν διαδοχικά, όπως το επισημαίνετε. Όμως τις τέσσερις πρώτες τις έδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση, χωρίς κανένα απολύτως αντίκρισμα. Εμείς δώσαμε μία την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να παραταθούν οι θέσεις αυτές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2020, έχοντας όμως εξασφαλίσει το ότι έχει προχωρήσει η διαδικασία του ΑΣΕΠ. Και τολμώ να πω ότι αν δεν υπήρχε και η πανδημία, αυτές οι θέσεις θα υπήρχαν ήδη οργανικές. Δεύτερο σημείο. Η καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων από τον Αύγουστο του 2018 ως σήμερα δεν έχει καμία μα καμία σχέση με αδιαφορία ή αναλγησία της σημερινής διοίκησης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας πάνω στην Κεντρική Μακεδονία. Οφείλεται σε αλλαγή της μεθοδολογίας του ελέγχου του ελεκτικού συνεδρίου, οι αποφάσεις του οποίου, όπως γνωρίζετε κι εσείς, δεσμεύουν κάθε φορέα που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Συγκεκριμένα, έως την 31 Εβδόμου του 2018, το επικουρικό προσωπικό που είχε υπερβεί τους 24 μήνες απασχόλησης πληρωνόταν κανονικά, διότι το ελεγκτικό συνέδριο είχε κρίνει ότι αρκούσε ο προληπτικός έλεγχος μόνο του πρώτου χρηματικού εντάλματος πληρωμής του. Το σκεπτικό ήταν ότι η παράταση των συμβάσεων δεν προξενούσε υπηρεσιακή μεταβολή και επομένως δεν επέφερε μισθολογικές συνέπειες. Δεν θέλω ούτε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Από την 31 Εβδόμου του 2018, το σκεπτικό αυτό άλλαξε στο ελεγκτικό συνέδριο. Με πράξη του ιδίου, έκρινε νόμιμα τα εντάλματα πληρωμής αυστηρά ως τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Από την 1η 8 του 2018 και μετά, το κέντρο δεν νομιμοποιούνταν να καλύπτει αμοιβές του επικουρικού προσωπικού που έχει ξεπεράσει το 24μηνο. Τι έπραξε λοιπόν το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας? Εξίδλυσε όλες τις δυνατότητες που του έδινε ο νόμος. Το κέντρο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια βέβαια του νόμου και των δεσμεύσεών του, για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εργαζομένων. Αυτονόητα ωστόσο, είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται στις αποφάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, δηλαδή να απακούει τον νόμο. Εφαρμόζοντας τον νόμο, οι εργαζόμενοι, όπως είπατε, υπέβαλαν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, μέσω των οποίων γινόταν και η καταβολή των δεδουλευμένων τους. Για το τελευταίο χρονικό διάστημα, από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι και σήμερα, οι εργαζόμενοι κατέθεσαν και επειδή ήταν κλειστά και τα δικαστήρια, όπως γνωρίζετε, στις 25 Πέμπτου του 20 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο και την έκανε δεκτή 5 Έκτου του 20. Μόλις εκδόθηκε η απόφαση θετικά από το Ειρηνοδικείο, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να καθαρογραφεί, να πάει το ένταλμα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και βέβαια να εκριθούν οι πιστώσεις για την πληρωμή των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ. Για τα υπόλοιπα ερωτήματά σας, επιφυλάσσουμε για δευτερολογία. Μόλις, κυρία Υπουργέ, περιγράψατε την απίστευτη ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες της γραφειοκρατίας, της αντιλαϊκής πολιτικής και των δύο μαζί, της πολιτικής που λέει ότι θα προσλαμβάνεσαι ως επικουρικός, ως συμβασιούχος, θα δούμε αν θα πληρώνεσαι, εγγυόμαστε να σε πληρώνουμε για τα πρώτα δύο χρόνια, μετά μπορεί και να μην σε πληρώνουμε. Αυτό όλα όσα είπατε είναι η περιπέτεια και τα ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων. 22 σας είπα ήταν αυτοί, σήμερα πια έχουν απομείνει 5. Οι άλλοι 17 έχουν αποκάνει. Έχουν βαρεθεί να πηγαίνουν στα δικαστήρια, να κάνουν ασφαλιστικά μέτρα, να διεκδικούν τα χρήματα που οι ίδιοι δούλεψαν. Αυτοί οι 5 επιμένουν, παραμένουν, εργάζονται. Είναι και αυτοί σε αυτούς που η κυβέρνησή σας αποκαλούσε ήρωες, μόνο που ξεχνάτε εσείς, η κυβέρνησή σας εννοώ, να τους πληρώνετε. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε... Τις ίδιες απαντήσεις παίρναμε, επειδή έχουμε κάνει και άλλες ερωτήσεις για το θέμα, ήταν υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ τότε, με την ίδια ακριβώς αιτιολογία μας απαντούσανε, ότι δεν φταίμε εμείς, φταίει το ελεγκτικό συνέδριο, φταίνε οι νόμοι, μα επιτέλους τους νόμους εσείς τους ψηφίζετε. Οι νόμοι δεν είναι γραμμένοι πάνω σε πέτρα. Μπορούν και να αλλάξουν κάποια στιγμή. Εάν δεν σας αρέσουν, εάν δεν είναι καλοί, προκειμένου να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι, μπορούν να αλλάξουν. Τι άλλο να πούμε? Τώρα, αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς είναι, είπατε ότι υπάρχει θετική απόφαση από το δικαστήριο, δεν το γνωρίζαμε εμείς αυτό, ότι περιμένουμε να καθαρογραφεί, εντάξει, πολύ ωραία να πληρωθούν, έχουν εντωμεταξύ απλήρωτες από όσο γνωρίζουμε και τις υπερορίες τους από τον Αύγουστο του
2019, αλλά όμως θέλουμε να θέσουμε ένα γενικότερο ζήτημα, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με το χώρο, επειδή είστε υπουργός σε αυτό το χώρο, στον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας. Στα σοβαρά θεωρείτε ότι αυτός ο χώρος μπορεί να υπηρετηθεί από εργαζόμενους που έχουν τέτοιου είδους επισφαλείς σχέσεις εργασίας? Είναι δηλαδή αυτή η εργασία στην κοινωνική πρόνοια μια εποχιακή εργασία? Είναι κάτι σαν το μάζεμα της ελιάς, δηλαδή, ή του ροδάκινου? Για να καταλάβουμε κι εμείς. Ασφαλώς και δεν είναι. Γι' αυτό λέμε κι εμείς, είναι και ο χαρακτήρας αυτής της υπηρεσίας, ο χαρακτήρας αυτής της εργασίας, αν θέλετε ακόμα περισσότερο, επειδή έχουν να κάνουν με ανθρώπους με αναπηρία, με παιδιά, με ειδικές ανάγκες, και ξέρουμε, αυτό δεν ισχύει μόνο στην εκπαίδευση, ισχύει και στην πρόνοια, ξέρουμε τη σημασία που έχει, την κρισιμότητα που έχει η σταθερότητα μιας σχέσης ανάμεσα σε έναν άνθρωπο που έχει τέτοιου είδους προβλήματα και στο νοσηλευτικό ή στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Εντάξει, κάποια στιγμή δηλαδή αυτός ο χώρος θα πρέπει να τον δείτε. Ξέρουμε τις γενικότερες έτσι, πολιτικές σας, της κυβέρνησής σας εννοώ και του κόμματός σας, συνισταμένες και συντεταγμένες. Ξέρουμε πού κινείστε περίπου. Αλλά αυτός ο χώρος νομίζουμε ότι έχει το δικαίωμα να ζητάει ειδικά να μην υπάρχουν αυτές οι εργασιακές σχέσεις. Και βεβαίως, επειδή είναι κρίσιμο αυτό και επειδή σχετίζεται και με αυτό, έχει να κάνει και με τη χρηματοδότηση όλων αυτών των δομών. Και όπως σας είπα πριν, είναι γνωστό ότι είναι επιλογή πια όχι μόνο της δικής σας κυβέρνησης και της δικής σας παράταξης, είναι συνολικά επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάληψη αυτού του χώρου από τη λεγόμενη ιδιωτική πρωτοβουλία. Κάτι βεβαίως που οδηγεί πολλές φορές σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε και από εσάς τι θα κάνετε έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι 5, οι 17 όπως είπατε, γιατί το κέντρο έχει και μόνιμο προσωπικό, να συμπεριληφθούν και να γίνουν και αυτοί μόνιμο προσωπικό. Ευχαριστώ.